Ακριβώς τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισραήλ βλέπουμε διάφορες διαδηλώσεις, πολύ βίαιες διαδηλώσεις που γίνονται από ένα συγκεκριμένο κομμάτι του Ισραηλινού λαού και οι οποίες δυστυχώς αυτές οι διαδηλώσεις παρουσιάζονται τόσο από τα κρατικά αριστερά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ισραήλ όσο και από τα παγκόσμια liberal μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ως δίθεν διαδηλώσεις της πλειοψηφίας του απλού Ισραηλινού λαού εναντίον του διεφθαρμένου πολιτικού Νετανιάου και της κυβέρνησής του. Εδώ πέρα λοιπόν όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για να πέσουν κάποιες μάσκες γιατί παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στο Ισραήλ όπως και στην υπόλοιπη Δύση. Όπως έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό επίσης οι αριστεροί, οι διάφορες αντίφα, τα διάφορα πιόνια του Σόρος κάνουν ταραχές και στις ΗΠΑ με σκοπό να πέσει ο Τραμπ και βρίσκουν διάφορες αφορμές. Σήμερα είναι το Black Lives Matter, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες αφορμές. Ακριβώς το ίδιο στυλ παίρνουν τώρα τα πιόνια του Σόρος και το πηγαίνουν και στο θέμα του Ισραήλ. Εδώ και πολλά χρόνια έχω τονίσει και έχω ξαναπεί ότι στο Ισραήλ υπάρχει αριστερά. Υπάρχει μια εξειδικευμένη εικόνα ότι το Ισραήλ είναι ένα εθνικόφρονο κράτος και μόνο. Δεν υπάρχει αριστερά στο Ισραήλ, δεν υπάρχουν τέτοια παρατράγουδα της αριστεράς στο εβραϊκό κράτος. Δυστυχώς όμως υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε αληθινοί για να το παραδεχτούμε. Το Ισραήλ βρίσκεται στον ίδιο ακριβώς βούρκο στο θέμα της αριστεράς, όπως και όλη η υπόλοιπη Δύση σήμερα. Πολύ περισσότερο στο Ισραήλ δυστυχώς υπάρχει μια αριστερή μειοψηφική ομαδούλα, η οποία ελέγχει αντιδημοκρατικά και ολιγαρχικά το κράτος, ελέγχοντας όλο τον κρατικό και στρατιωτικό μηχανισμό. Μπορεί αυτό να ακούγεται παράξενο σε κάποιους, αλλά δυστυχώς ισχύει. Το έχω αναλύσει σε πολλά βίντεο. Έτσι λοιπόν, η αριστερά είναι εκείνη η οποία οργανώνει αυτές τις βίαιες διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Όπου εκεί πέρα βασικά μας μιλάνε οι δημοσιογράφοι αριστεροί στο Ισραήλ για χιλιάδες διαδηλωτές τη στιγμή που πρόκειται απλά για μερικές εκατοντάδες. Αλλά δεν είναι μόνο το νούμερο. Έρχονται εκεί πέρα με κόκκινες σημαίες, με τα σφυροδρέπανά τους, με μαύρες σημαίες των αναρχικών, με τις σημαίες της Αντίφα, με ψευτοπαλαιστινιακά κουρέλια και σημαίες και υποτίθεται ότι έρχονται για να πούνε ότι είναι εναντίον του Νετανιάου επειδή είναι και καλά δίθεν διεφθαρμένος, πράγμα που δεν έχει καν αποδειχτεί. Παρόλα αυτά, έρχονται εκεί πέρα όπως είπαμε με μηνύματα εναντίον της Ισραηλινής κατοχής, υπέρ των ψευτοπαλαιστινίων και ούτω καθεξής. Επομένως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο σκοπός τους δεν είναι απλά η διαφθορά, η πολιτική διαφθορά, αλλά κάτι άλλο. Αλλά φτάσαν σε σημείο ακόμα χειρότερο, έχουμε διάφορες ψευτοφεμινίστριες, ακροαριστερές, οι οποίες ξεγυμνώνονται, το πήραν αυτό και από τις ΗΠΑ, από τις διαδηλώσεις των ΗΠΑ της Αμερικής. Βλέπουμε εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν να χλευάζουν τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα του κράτους, για παράδειγμα μια αναρχικιά ανέβηκε επάνω στην 7 φώτη λιχνία, τη μενορά, έξω από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, την Κνέσετ, και εκεί ξεγυμνώθηκε, επί τις επιφημίες όλων των αριστερών γύρω της, τις επιφημίες μετέπειτα των δημοσιογράφων της αριστεράς, και επιπλέον τις επιφημίες ακόμα και από τον υπεύθυνο, προσέξτε, του προγράμματος εκπαίδευσης των νεοσύλλεκτων του Ισραηλινού στρατού. Το ακούσατε αυτό? Ναι, ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων στον Ισραηλινό στρατό είναι ακροαριστερός. Θα μου πείτε, είναι ο μόνος? Δυστυχώς όχι. Θα σας θυμίσω ένα πράγμα. Πριν 1,5-2 χρόνια ήταν ακόμα υποστράτηγος του Ισραήλ, υποστράτηγος, ναι, ο λεγόμενος Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος μάλιστα πριν 3 χρόνια, όταν ήταν να βγάλει λόγο στη μνήμη στην ημέρα μνήμης του ροκαυτώματος στο Ισραήλ, ως υποστράτηγος του Ισραήλ, στο λόγο του είπε ότι το Ισραήλ μοιάζει με τη χιτλερική Γερμανία. Προσέξτε, τόσο ακροαριστερός. Τον ξυλώσανε μήπως? Φυσικά και όχι. Και όχι μόνο αυτό, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για να γίνει ο αρχιστράτηγος του Ισραήλ μετέπειτα. Ευτυχώς δεν έγινε και μόλις έφυγε από το στρατό πήγε στην πολιτική και σήμερα είναι βουλευτής του ακροαριστερού
κόμματος Μέρετς. Επομένως, ξεκάθαρα πράγματα θα μου πείτε πώς αυτά τα άτομα φτάνουν σε αυτές τις θέσεις, γιατί αυτή η αριστερή ομαδούλα τους προωθεί σε αυτές τις θέσεις και όποιος είναι πατριώτης δεξιός και θρησκευόμενος και παραδοσιακός Εβραίος παίρνει πόρτα. Αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς και εδώ στο Ισραήλ. Και μάλιστα βγαίνει ο γιος του Μπινιαμίν Νετανιάου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο Γιαΐρ Νετανιάου, και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και δίνει μία συνέντευξη σε ένα ούλτρα-ορθόδοξο εβραϊκό κανάλι, στο Κικάρ Σαμπάτ, και μας λέει τα εξής εκεί. Ξεκαθαρίζει, λέει, πως πίσω, ο Γιαΐρ Νετανιάου ξεκαθαρίζει πως πίσω από τις βίαιες διαδηλώσεις της αριστεράς στο Ισραήλ κρύβονται άτομα σαν τον Εχούντ Μπαράκ και τον Τζόρτζ Σόρος, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί ως εχθρό της Ιών. Στη συνέχεια τονίζει πως η Ισραηλινή αστυνομία, που αντιμετωπίζει με υπέρμετρη βία διαδηλώσεις των δεξιών Ισραηλινών, των Εβραίων επίκων, επίσης των ούρτα ορθόδοξων χαρεντίμ Εβραίων, παρόλα αυτά αυτή η αστυνομία χαϊδεύει με το γάντι τους βίαιους διαδηλωτές της αριστεράς και τους αναρχικούς της Αντίφα στο Ισραήλ. Κατηγορεί ο Γιαΐρ Νετανιάου, ο γιος του Πρωθυπουργού, ανοιχτά την Ισραηλινή εισαγγελία και την αστυνομία, πως επιτρέπει στους αριστερούς στο Ισραήλ να απειλούν δημόσια την ειδική του ζωή, όσο και του πατέρα του, δηλαδή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, όσο και όλης της οικογένειάς του, χωρίς να γίνεται τίποτα εναντίον αυτών που απειλούν ανοιχτά για το θάνατο του Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του. Επιπλέον τονίζει ο Γιαΐρ Νετανιάου πως το Ισραήλ ελέγχεται αντιδημοκρατικά από μια αριστερή μειοψηφική ολιγαρχία που κρατά στα χέρια της όλα τα ενία του κρατικού μηχανισμού και που προσπαθεί είτε να αμαυρώσει είτε να εξαγοράσει όποιον Ισραηλινό πολιτικό της Ισραηλινής δεξίας στέκεται μπροστά της. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια και πρέπει να την παραδεχτούμε για να ξέρουμε ότι όλοι μας, είτε είμαστε πατριώτες στην Ελλάδα, είτε είμαστε πατριώτες στο Ισραήλ, είτε πατριώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε οπουδήποτε αλλού, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο πρόβλημα, στο ίδιο βούρκο, και αν ενώσουμε μαζί τις δυνάμεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το αληθινό πρόβλημα. Εκείνων που προϊονίζουν τις εθνικές, θρησκευτικές και οικογενειακές αξίες. Τελειώνω λέγοντας και τονίζοντας ότι ό,τι λοιπόν βλέπετε στα διάφορα liberals μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα παγκόσμια και στην Ελλάδα και καλά ότι τις μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάου στο Ισραήλ, ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη μπλόφα, ένα μεγάλο φιάσκο, το οποίο προέρχεται βασικά από τους μειοψηφικούς ακροαριστερούς, οι οποίοι φυσικά με όλες αυτές τις κινήσεις νομίζουν ότι θα μπορέσουν να κοντράρουν την θέληση της πλειοψηφίας των πατριωτών λαών μας.